καύσωνας μέχρι και τις 20 Ιουλίου παρατεταμένος ο καύσωνας με τεράστιο κίνδυνο πυρκαγιάς, ειδοποιούν οι αρχές. Καλησπέρα, 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 Γιώργο Παπαγωστόπουλε από το cmeteo.gr. Καλησπέρα, καλησπέρα στην παρέα σας και στους φίλους τηλεθεατές. Εκ των πραγμάτων ξεκινάει μια πολύ δύσκολη περίοδος. Έχουμε ήδη σε εξέλιξη έναν καύσωνα, ο οποίος είναι σχετικά ήπιος όσον αφορά τις θερμοκρασίες, με την έννοια ότι δεν περιμένουμε ακραίες θερμοκρασίες. Δεν θα έχουμε δηλαδή 44-45 βαθμούς όπως είχαμε παρατηρήσει σε άλλες περιπτώσεις. Θα έχει όμως πάρα πολύ μεγάλη διάρκεια. Δηλαδή, όπως όλα τα στοιχεία δείχνουν, θα έχουμε τουλάχιστον μία εβδομάδα με 10 ημέρες με θερμοκρασίες της τάξης των 38-40 βαθμών σε καθημερινή βάση. Και μάλιστα στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα και στα Δωδεκάνησα τοπικά θα φτάνει και τους 41, ίσως και τους 42 βαθμούς. Έχουμε δηλαδή μία περίοδος με πολύ υψηλές θερμοκρασίες, με πολύ μεγάλη διάρκεια. Αυτό όμως τι κάνει, δημιουργεί μεγάλο κίνδυνο για πυρκαγιές. Τεράστιο κίνδυνο για πυρκαγιές, γιατί μέρα με τη μέρα αφυδατώνονται τα δάση, αυξάνεται η καύσιμη ύλη, ενώ παράλληλα ένα άλλο στοιχείο του καύσωνα αυτού είναι ότι θα συνδυάζεται και με την παρουσία του μελτεμιού, κυρίως στο Αιγαίο και σε τμήματα της Ανατολικής και Νότιας Ελλάδας, το οποίο φαίνεται να επιμένει με αυξομοιώσεις, βέβαια. Δηλαδή άλλες ημέρες θα είναι πιο ισχυρό και θα επηρεάζει και μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άλλες ημέρες θα είναι πιο εξασθενημένο και θα επηρεάζει κυρίως στο Αιγαίο. Ωστόσο, αυτός ο συνδυασμός των παρατεταμένων πολύ ψηλών θερμοκρασιών με το ξερό μελτέμι, το οποίο σε πολλές περιπτώσεις θα έχει το χαρακτήρα λίβα, δηλαδή θα είναι σαν λίβας, δημιουργεί εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες για την εκδήλωση και εξάπλωση των πυρκαγιών. Γιώργο, για πες μας, σε παρακαλώ, στην Αττική, μέχρι πού θα φτάσει ο υδράργυρος? Στην Αττική σε καθημερινή βάση θα έχουμε 37 με 39 βαθμούς, τοπικά μπορεί να φτάνει και 40 βαθμούς. Το στοιχείο είναι ότι λόγω του μελτεμιού οι υψηλότερες θερμοκρασίες παρατηρούνται κυρίως στη Δυτική Αττική, στα δυτικά και νότια προάστια της Αθήνας, ενώ αντίθετα στη Βόρεια και Ανατολική Αττική και κυρίως στις ακτές της Ανατολικής Αττικής έχουμε αισθητά χαμηλότερες θερμοκρασίες. Ενδεικτικά, τις τελευταίες ημέρες, την ώρα που τα νότια προάστια της Αθήνας, δηλαδή το Μοσχάτο, το Φάλιρο, ο Πειραιάς, κατέγραφαν θερμοκρασίες 38 με 39 βαθμούς, την ίδια ώρα στη Ραφίνα είχαμε 30 με 32 βαθμούς. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά, γιατί το μελτέμι δεν είναι από τα ανατολικά ως δροσερός άνεμος, αλλά καθώς περνάει πάνω από τα υπηρετικά της Αττικής, θερμαίνεται με αποτέλεσμα να φτάνει ως πολύ θερμός και ξηρός άνεμος, κυρίως στα δυτικά και νοτιότερα τμήματα. Προφανώς αυτός ο συνδυασμός δημιουργεί πολύ επικίνδυνες συνθήκες για πυρκαγιές και στην Αττική.